Να πάμε να κλείσουμε λίγο με τις ΜΟΒ. Με έδωσε η αρχή. Έγινε σε ποιο νησί? Στην Άξο. Όπου τι είχαμε εκεί? Λοιπόν, από πέρσι στην Άξο είχαν οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο σύλλογο της προστασίας των ζώων της Νάξου. Ανέβασαν ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο με μία μικρή χελώνα, η οποία ουσιαστικά τρώει τις μοβ μέδουσες. Φέτος, από νωρίς, είχαμε κάποιες ενημερώσεις για το πρόβλημα των μοβ μεδουσών. Έχουμε σε πάρα πολλά σημεία ανά την Ελλάδα παραλίες περιστατικά και ίσως η λύση σε αυτό το πρόβλημα να είναι η θαλάσσια χελώνα. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο Γιάννη Ορφανό, υπεύθυνο Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας από την Νάξου. Καλησπέρα. Λοιπόν, τελικά η λύση είναι ίσως η θαλάσσια χελωνά στο θέμα των μοβ μεδουσών? Σαφώς. Στα ρηχά ο μοναδικός θηρευτής της μοβ μέδουσας, της τσούχτρας που λέμε έτσι κοινώς, ναι, είναι η θαλάσσια χελώνα. Και ένας υγιή πληθυσμός χελώνας θα αποτρέψει σίγουρα τον υπερπληθυσμό των μεδουσών. Αυτό είναι το σίγουρο. Πάντως, κύριε Ορφανέ, είναι κάτι το οποίο υλοποιείται, δηλαδή οι θαλάσσιες χελώνες βλέπουμε στα ρηχά σε τόσο έντονο βαθμό ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μοβ μέδουσας. Το ερώτημα είναι αν ο πληθυσμός της θαλάσσιας χελώνας μπορεί να έρθει απέναντι από το πληθυσμό της μοβ μέδουσας. Είναι η αλυσίδα της θάλασσας αυτά τα πράγματα, όπως και συμβαίνει και με άλλα ψάρια. Όταν διαταράσσεται κάποιος πληθυσμός ενός ζώου της θάλασσας, σίγουρα αυξάνεται κάποιος άλλος που είναι από κάτω στην τροφική αλυσίδα. Οι συγκεκριμένες μοβ μέδουσες, οι θαλάσσιες χελώνες προφανώς, τις τρώνε πάρα πολύ. Δηλαδή, εμείς μισή ώρα μόνο καταφέραμε να είμαστε στη θάλασσα, επειδή είχε και πολλές μέδουσες και δεν μπορούσαμε να μείνουμε άλλο, φοβόμασταν. Η συγκεκριμένη χελώνα έφαγε πάνω από 100 μέσα σε μισή ώρα. Οπότε, φανταστείτε σε 6-7 ώρες που μπορεί να βρίσκεται στη θάλασσα μια θαλάσσια χελώνα, πόσες μπορεί να φάει. Και άμα δεν είναι μία, είναι 5-6 θαλάσσιες χελώνες, σίγουρα μια μεγάλη παραλία μπορούν να την καθαρίσουν από τις μέδουσες. Πάντως, τώρα το καλοκαίρι φιλοξενήσαμε και προχθές κάποιους εθελοντές εδώ στο Ρέθυμνο με θαλάσσιες χελώνες που βγαίνουν στα ρηχά γιατί είναι περίοδος οτοκίας. Θεωρείτε ότι είναι κάτι επιτεύξιμο? Δηλαδή, μπορεί να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, τουλάχιστον να βοηθήσουν και οι θαλάσσιες χελώνες με τον δικό τους τρόπο? Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τις θαλάσσιες χελώνες προστατεύοντάς τες. Δηλαδή, να πούμε σε αυτούς, τέλος πάντων, σε κάποιους ψαράδες οι οποίοι τις σκοτώνουν ή να προστατεύσουμε τον πληθυσμό τους, να προστατεύσουμε τις φωλιές. Και να κάνουμε, έχει γίνει βέβαια από τον Αρχέλον και από εμάς και από άλλες οργανώσεις για την προστασία της θαλάσσιας χελώνες, ώστε να αυξηθεί ο πληθυσμός και να υπάρχει μια ισορροπία. Ο πρώτος σκοπός δεν είναι να σώσουμε τη χελώνα για να φάει τις τσούχτες που μας ενοχλούν, αλλά ένα από τα αποτελέσματα είναι και αυτό, για να βλέπουμε και τα θετικά. Εκεί στην Άξο εντοπίζετε μάλλον έντονα το πρόβλημα των μοβ μεδουσών? Πέρσι είχαμε έντονο πρόβλημα, μετά τον Αύγουστο βέβαια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε πιο ζεστά νερά αναπτύσσονται οι μέδουσες. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είχαμε εντονότατο πρόβλημα σε όλη την νότιο-ανατολική μεριά της Νάξου. Ήταν εκατομμύρια οι μέδουσες και είχαν πρόβλημα οι λουόμενοι. Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από τη συζήτηση ποιο είναι? Να σεβόμαστε το περιβάλλον. Να μην βάζουμε εμπόδια. Ο ανθρώπινος παράγοντας καμιά φορά επηρεάζει τον πληθυσμό, όπως για παράδειγμα της θαλάσσιας χελώνας. Και να μην έχουμε στην άκρη του μυαλού μας την εξής πονηράδα: να, εδώ είναι χρήσιμη θαλάσσια χελώνα, οπότε να την προστατεύσουμε. Και να μην ήταν χρήσιμη, ναι, πάλι θα έπρεπε να προστατεύσουμε αυτά τα είδη. Πάλι θα έπρεπε. Απλά, εντάξει, για κάποιους οι οποίοι καταλαβαίνουν αυτό κατά αυτόν τον τρόπο, ας το προωθήσουμε και έτσι. Δεν πειράζει. Ας το προωθήσουμε και έτσι. Προστατεύσουμε τη θαλάσσια χελώνα για να κοιτώσουμε τις τσούχτες. Δεν είναι κακό. Κύριε Ορφανέ, να είστε καλά. Καλησπέρα από Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.